Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Αρκετά ενισχυμένη, θα είναι η άνεμη κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, όχι μόνο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, αλλά και στα υπηρετικά. Και στην Εδοχώρα και κυρίω στα Εμιρινά Ορεινά θα πρέπει να υπολογίζουν οι κάτοικοι με αρκετά σημαντικέ εντάσει, πάνω από 6 με 7 από φόρ κατά τόπου και κατά περιόδου, κυρίω από δυτικέ βορειοδυτικέ στα πνέον διευθύνσει. Οι άνεμοι. Τα όποια φαινόμενα, οι όποιε βροχέ, μπόρε θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και μικρή διάρκεια. Δεν αναμένεται τι επόμενε ημέρε θα έχουμε κάτι το αξιόλογο πλευρά βροχοπτώσεων πάντω, κυρίε και κύριοι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη Συνέχεια, με περισσότερη λεπτομέρεια. Να δούμε τι συμβαίνει τι τελευταίε ώρε πάνω από τα Βαλκάνια που μα αφορά α, για την, που αφορά πολύ την περιοχή μα και την χώρα μα. Βλέπουμε λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε μια ατμοσφαιρική διαταραχή με ένα παραμετρικό χαμηλό, το οποίο στοβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του με κέντρο το εσωτερικό της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αυτό το σύστημα δίνει αρκετές βροχές στι στις περισσότερες παιδινές περιοχές της Βαλκανικής Χερσονήσου, αλλά έχει εμπλουτιστεί και με κρύες μάζες από τα βορειότερα, βορειοδυτικότερα τμήματα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και σε συνδυασμό με αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης, καταφέρνει και δίνει χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα στα κεντρικά και τα βόρεια της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τώρα εμείς. Βρισκόμενοι εδώ, στα νότια κρασπεδά του δεν φαίνεται να κινείται προ τα νότια ώστε να φέρει περισσότερα φαινόμενα και συνεφιά. Η όποια συνεφιά θα είναι, όπω ήταν και σήμερα, κατακερματισμένη στι βορειότερε περιοχέ. Θα διέρχεται από Αλβανία και Σκόπια και θα αφήνει μπόρε βροχή ή και μπόρε χιονιού, θα δούμε, στα ορεινά βορειοδυτικά τμήματα κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Πιο νότια τα πράγματα θα είναι καλύτερα, με αρκετή ήλιο. Φάνερ μέσα στην ημέρα θα βγάλει κάποια ραή συνεφιά και στην νότια Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη και αυτή η συνεφιά, η ρή, θα συνδυαστεί και με κάποια σκόνη από την βόρεια γιατί περιμένουμε οι μετρολογικέ συνθήκε ευνοούν την μεταφορά Αφρικανική Κόνη στα επόμενα 24 ώρα από την Βόρεια Αφρική. Για να δούμε όμω καλύτερα πώ θα κυλήσουν τα πράγματα κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. Γενικά θα ξεκινήσω εδώ. Από τα νότια που είδαμε, κάποιε αραίε σε γρήγορα θα πυκνώσουν μέσα στην ημέρα, σε συνδυασμό με κάποια σκόνη στην ατμόσφαιρα θα δημιουργήσουν κάποια θολούρα σε αυτή την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Στα κεντρικά θα υπάρχουν λιγότερε συννεφιέ αραίε και ανοίγματα αρκετά με ηλιοφάνεια. Στι βόρειε περιοχέ, όπω σα είπα, η οποία συννεφιά θα μα έρχεται από τα υπόλοιπα Βαλκάνια θα είναι κατακαιρματισμένη. Κατά διαστήματα δηλαδή θα έχουμε και ηλιοφάνεια και συννεφιά, η οποία συννεφιά. Εδώ από το Βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην Ήπειρο και στις περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως τα βορειότερα, όπω είναι φυσικό, τμήματα της Μακεδονίας, τα σύνορα με τα Σκόπια και την Αλβανία, θα πυκνώνει μέσα στην ημέρα και κυρίως εκεί που θα συναντά Ορεινού όγκου, βουνά. Uh, κυρίω θα αφήνει κάποιε uh, μπόρε, ίσω και μπόρε χιονιού εδώ, σε περιοχέ τη uh, βορειοβυτική Ελλάδα, στα σύνορα με την Αλβανία. Μπόρε βροχή δεν αποκλείεται να έχουμε και σε παιδινέ περιοχέ uh, και σε υπόλοιπε περιοχέ τη Μακεδονία, κυρίω επαναλαμβάνω στα βορειότερα τμήματα του διαμερίσματο. Ενώ σε Θράκη και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι ο καιρό δείχνει είναι λίγο πιο άστατο, με κάπω πιο αξιόλογε μπόρε, ίσω και κάποιε τοπικέ καταιγίδε που μετά το μεσημέρι θα έχουν σταματήσει. Γενικά, προ το βράδυ. Στι βορειότερε περιοχέ τη χώρα θα ανοίξει ακόμα περισσότερο καιρό. Τα σύννεφα θα γίνουν λιγότερα εκτό από τη Δυτική Μακεδονία και κυρίω την Φλόρινα, όπου κάποια συννεφιά ίσω επιμείνει μέχρι και τι βραδινέ ώρε. Στα κεντρικά και νότια, οι πυροτικά ρέ συννεφιέ όπω και στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Εδώ στα νότια, κυκλάδε Κρήτη και Δωδεκάνη, σε μια ρέη συννεφιά με μια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτία τη κόνη θα παραμείνουν και μάλιστα αυτή η συννεφιά υπάρχει το ενδεχόμενο να αφήσει κάποιε λασποψυχάλε τοπικέ ή και ασθενεί τοπικέ λασποβροχέ εδώ σε κυκλάδε και νησιά νότιου νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Πάμε στους ανέμους. Όπω σα είπα, θα πνέουν δυνατοί άνεμοι α, και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, βορειοδυτική γύρω στα 6 με 7 από φόρ. Στο Αιγαίο, νοτιοδυτική με περίπου την ίδια ένταση κατά τόπου και κατά περιόδου. Κάτι από Αιγαίο όμω και Ιόνιο θα θυμίζει και η υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. Από την Πελοπόννησο, Στερέα, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία, ίσω και Θράκη, θα βγάλει δυνατού βορειοδυτικού, δυτικού βορειοδυτικού ανέμου μέσα στην ημέρα. Εντάσσο 6 με 7 από φόρ κατά τόπου και λίγο περισσότερο στι πιο ορεινέ περιοχέ εδώ στα κεντροβόρια βορειοδυτικά τμήματα. Τα υπηρετικά τη χώρα μα θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά ε, στην οδήγηση μοτοσυκλέτα και μεγάλων οχημάτων φορτηγών, για παράδειγμα, στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Τώρα η θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα και νωρί το πρωί θα πέσει κατά μέσο όρο γύρω στον συν 1 με συν 8 βαθμού στα ορεινά αλλά και στα βόρεια. Γύρω στου 9 με 15 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα, μια ψύχρα θα γίνεται όλο και πιο έντονη τα επόμενα 24 ώρα, κυρίω στι κεντρικέ και βόρειε-βορειοδυτικέ περιοχέ. Το μεσημέρι, ψύχρα θα διατηρηθεί έντονη στο βορειοδυτικό κομμάτι. Ακόμα και η Κέρκυρα μπορεί να έχει πάνω από 14 με 15 βαθμού, όπω και η Γουμενίτσα, 10 με 11 βαθμού στα υπόλοιπα ημιωρινά ορεινά τμήματα τη Ελλάδα. Στην Βόρεια Ελλάδα, Μπορεί να έχουμε και 18 και 19 άρια. Αυτό θα το οφείλουμε στα ανοίγματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα. Αλλά η ψύχρα, κυρίω στη σκιά, θα είναι αρκετά ως πολύ έντονη. Πιο νότια, οι νοτιάδε μαζί με την συννεφιά και την σκόνη θα αφήσουν παρόλα αυτά τον υδράγυρο να σκαρφαλώσει στου 22 με 23, 24 τοπικά και στην βόρεια Κρήτη. Δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 26 βαθμοί Κελσίου. Στην Αττική, ο καιρό θα είναι γενικά καλό. Θα υπάρχουν όμω αρέσει στην κατά διαστήματα πιο πυκνέ μέσα στην ημέρα και εδώ θα πνέει ένα δυτικό, βορειοδυτικό πιο συγκεκριμένα άνεμο, ο οποίο θα φτάνει τα 5 με 6 σταδιακά τα 7 πρόσκαιρα στον Κορινθιακό, κυρίω έω και 8 μποφόρ, κάνοντα την αίσθηση τη ψύχρα πιο έντονη στην Αττική από ότι τι τελευταίε ημέρε, με τον Ιδράγυρο στου 20 με 21 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι στην περιοχή κατά μεσόρ. Για την Θεσσαλονίκη τώρα και την ευρύτερη περιοχή τη Κυρική Μακεδονία. Εδώ. Όπω σα έδειξα προηγουμένω και για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και πολύ καλή διάρκεια και ορατότητα και κάποια συνεφιά, κυρίω στι θερμέ ώρε τη ημέρα. Φαίνεται αυτή η συνεφιά να διέρχεται πάνω από την κεντρική Μακεδονία, αλλά εκεί όπου θα συναντήσει βουνά, λόφου και κυρίω τι πολύ ορεινέ περιοχέ, θα πρέπει να αφήσει κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα. Κατά τα άλλα, και εδώ η άνεμη θα είναι σχετικά ενισχυμένη, η στα 5 με 6 μποφόρ, αλλά πιο ενισχυμένη ίσω είναι στο εσωτερικό τη κεντρική Μακεδονία, πέρα πιερία η μαθία Κυλκή, βόρειο χαλκιδική και Νομοςερόν, δεν αποκλείεται η άνεμοι να ξεπεράσουν και τα 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα μέσα στην Πέμπτη. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη γύρω στου 17 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι και πάμε να δούμε πώ θα κυλήσει η Παρασκευή. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα νότια κάποια συνεφιά και κάποια θολούρα θα παραμείνει κυρίω κυκλάδε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, έχω σταματήσει προ το απογευματάκι, πρώτε βραδινέ ώρε, θα έχουμε και πάλι μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θα υπάρχουν αυτέ οι συννεφιέ που θα έρχονται εξαιτία του βαραματικού χαμηλού που σα έδειξα στην αρχή του δελτίου από τα Βαλκάνια από Αλβανία και Σκόπια, αλλά θα είναι κατακαιρματισμένε αυτέ οι με αποτέλεσμα να αφήνουν τον ήλιο να, βγα να βγαίνει κατά περιόδου σε όλη την υπόλοιπη δυτική κεντρική και την βόρεια χώρα. Θα πυκνώνουν μέσα στην ημέρα προ το απόγευμα λίγο περισσότερο και θα αφήνουν κάποιε τοπικέ ε, μπόρε βροχή στα παιδινά ή μειωρινά και κάποιε κυρίω το πρώτο μισό τη Παρασκευή μπόρε χιονιού εδώ στι ορεινότερε περιοχέ τη βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα. Κυρίω πάνω από τα 800 και 900 και 1000 μέτρα δεν αποκλείεται να πασπαλίσει πρόσκαιρα, δηλαδή να έχουμε μια μπόρα χιονιού σε αυτά τα τμήματα. Πιθανώ και στα ορεινά τμήματα εδώ τη Ανατολική Μακεδονία και τη Ράκη πάνω από τα 1000 μέτρα να έχουμε ανάλογε μπόρε χιονιού. Δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη ένταση, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και όσον αφορά στου ανέμου την Παρασκευή, θα παραμείνουν γενικά από βόρειε διευθύνσει στα 5 με 6 μποφόρ, κυρίω στα βυτικά και τα βόρεια τμήματα τη χώρα μα. Για το Σάββατο τώρα. Στον Νότο, Συνεφιέ αρκετά πυκνέ σε συνδυασμό και πάλι με κάποια σκόνη. Δεν αποκλείεται σε Κρήτη, βλέπετε νότιε κυκλάδε και ανατολικέ και δωδεκάνησε να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιε λασποβροχέ ασθενούσεω και μέτρια ένταση. Στην υπόλοιπη κεντρική και την βόρεια χώρα ο καιρό θα διατηρηθεί καλό από πλευρά φαινομένου, δηλαδή θα έχουμε αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στο Σάββατο. Όσο πιο βόρεια, τόσο μεγαλύτερα θα είναι αυτά. Στερεά και πελοπόννησο μέχρι και στην Αττική φαίνεται ο καιρό να γίνεται άστατο το μεσημέρι προ το απόγευμα του Σαβάτου και εδώ θα έχουμε κάποιε μπορε βροχή και τοπικέ καταιγίδε δεν αποκλείεται κάποιε μπόρε χιονιού να κάνουν την εμφάνισή του στην ορεινή Βρυτανία, για παράδειγμα, από πλευρά βόρεια τερεά και στα ορεινά τη βόρεια Πελοπονίσου πάνω από τα 1000 με 1100 περίπου μέτρα. Οι άνεμοι τώρα το Σάββατο θα διατηρηθούν από βόρειε γενικά διευθύνσει, όχι πάνω από 5 με 6 μποφόρ. Και αυτό στο Αιγαίο από το βράδυ βλέπετε τα σύννεφα θα γίνουν λιγότερα παντού. Και έχουμε πάει στην Κυριακή, όπου ο καιρό αναμένεται είναι πολύ καλό σε ολόκληρη την Ελλάδα, χωρί σύννεφα, ή τουλάχιστον αυτά θα κάνουν την εμφάνισή του προ το βράδυ στην βόρεια Ανατολική Ελλάδα και κυρίω στα βορειότερα μετά τη Θράκη θα πρέπει να δώσουν κάποιε τοπικέ βροχέ. Στην υπόλοιπη χώρα καθόλου τη διάρκεια τη Κυριακή ο καιρό θα κρατηθεί καλό, με βορειοδυτικού ανέμου στα 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έω και 6 μποφόρ. Τέλο την Δευτέρα. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν ένα πέρασμα από κάποιε μπόρε βροχή στην Θράκη και χιονιού, στην παιδινή Θράκη και μπόρε χιονιού στα ορεινά τη. Γρήγορο θα είναι το πέρασμα όμω. Στην υπόλοιπη χώρα πρόσκαιρε μόνο συνευχέ. Καλώ φαίνεται να είναι ο καιρό και τη Δευτέρα στι περισσότερε περιοχέ της τη χώρα. Βόρεια άνεμη κυρίω εδώ στα ανατολικά στα 4 με 5 και τοπικά έω και 6 μποφόρ. Και για να δούμε τώρα τι θερμοκρασίε. Σα είπα και τι προηγούμενε ημέρε ότι την Παρασκευή τη νύχτα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και το ξημέρωμα επίσης του Σαββάτου θα έχει ένα κρύο σχεδόν χειμωνιάτικο με αποτέλεσμα Θράκη, Μακεδονία, καλύτερα ορεινή Θράκη, ορεινή Μακεδονία, ορεινή Ήπειρος και ορεινή Θεσσαλία με την ξαστεριά και την ηνεμία που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν, δεν αποκλείεται εκεί ο υδράγυρο να κατρακυλήσει και λίγο κάτω από το 0 έω και μείον 2, τοπικά έω και μείον 4 βαθμοί Κελσίου δεν αποκλείονται σε αυτέ τι ορεινέ ε, ε, περιοχέ. Βλέπετε τώρα την Παρασκευή το μεσημέρι, μια ψύχρα την έχουμε κυρίω στα ορεινά, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα θα πέσει η θερμοκρασία και κυρίω το Σάββατο και στα νότια θα έχουμε μια πτώση τη θερμοκρασία. Για την Κυριακή τώρα, Γενικά και την Κυριακή το πρωί θα έχει μια ψύχρα έντονη κοντά στο μηδέν ο υδράγυρο στα ορεινά τη Κεντρική και τη Βόρεια χώρα. Αλλά το μεσημέρι θα μαλακώσει πολύ ο καιρό με 20 διάρκεια σχεδόν παντού. Το ίδιο και την Δευτέρα. Στα ανατολικά όμω και κυρίω το Αιγείο, το βορειαδάκι που θα επικρατεί θα κάνει την αίσθηση τη ψύχρα αρκετά πιο έντονη από ότι στο εσωτερικό τη υπηρετική χώρα. Η Κύπρο θα έχει μέχρι και 28 Ια, την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριο και τη Δευτέρα θα επανέλθει ο σε τιμέ κοντά στου 24 25 βαθμού. Αν είναι φυσιολογικέ αυτέ οι τιμέ στην Κύπρο, θα μπορούσε να είναι και λίγο παραπάνω. Αλλά γενικά η Κύπρο θα έχει πολύ περισσότερη ζέστη το επόμενο 48ο από ό,τι στην χώρα μα. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί θα έχουμε αυτή την πτώση τη θερμοκρασία, ή μάλλον τα σκαμπανεβάσματα τα θερμοκρασιακά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατεβασιά κρύου αέρα, πολύ κρύου αέρα, θα έλεγα, που επικρατεί στην ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη, θα διέλθει πάνω από την Ελλάδα την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο. Στην νότια χώρα δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, παρόλο που κάποια υπολείμματα αυτή τη κρύα μάζα θα επηρεάσουν και την νότια χώρα και θα ρίξουν τον Ιτράγυρο. Την Κυριακή, δείτε, και την οπορτοκαλία αποχρώσει και τη Δευτέρα θα ανεβάσουν τον υδράργυρο και πάλι στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Μόνο εδώ, Δευτέρα και Τρίτη, στην Βορειοανατολική Ελλάδα, μια νέα κατεβασιά κρύου αέρα θα περάσει οριακά πάνω από την Βορειοανατολική Ελλάδα, ρίχνοντα πρόσκαιρα μόνο τη θερμοκρασία στην Βορειοανατολική χώρα κατά τη διάρκεια τη νύχτα τη Δευτέρα προ την Τρίτη. Αλλά πάμε σε πιο θερμέ καταστάσει, σε άνοδο του υδραγύρου, κατά πάσα πιθανότητα προ τα μέσα έω και τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα, αλλά χωρί βροχέ. Δεν δείχνουν τα στοιχεία να έχουμε κάτι το αξιο όλο πλευρά βροχών. Για εσά που μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Facebook και σα ευχαριστώ από καρδιάς. Για ό,τι νεότερο φυσικά εδώ μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ, μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξετε και απόψε μα για τη δική σα μετοενημέρωση. Αύριο πάλι να είστε όλοι καλά καλό βράδυ.